Έως και κατά 2 χρόνια καθυστερεί σήμερα η απονομή σύνταξης, γεγονός που οφείλεται και στο γεγονός πως αν και στον 21ο αιώνα όλες οι διαδικασίες στη χώρα μας εξακολουθούν να γίνονται χειρόγραφα. Επιχειρησιακό σχέδιο του ΕΦΚΑ που σας παρουσιάζει σε αποκλειστικότητα απόψε ο Θοδωρής Βγενής προβλέπει την ψηφιοποίηση αυτής της διαδικασίας ώστε μέσα στους επόμενους μήνες μία στις 2 συντάξεις να βγαίνουν σε 24 ώρες από την αίτηση. Ο Λουκάς Νερούτσος βρισκόταν για αρκετά χρόνια στην αναμονή προκειμένου να λάβει την πολυπόθητη σύνταξη. 3 χρόνια. 3 χρόνια στην αναμονή, ε. Και μέχρι τότε. Την βολεύαμε από την Εκκλησία. Προκειμένου να μπει τέλος στην ταλαιπωρία των ασφαλισμένων, το Υπουργείο Εργασίας ετοιμάζει σχέδιο, το οποίο φέρνει στο φως της δημοσιότητας το Open για να εφαρμοστεί άμεσα η ψηφιακή σύνταξη. Το σχέδιο του Υπουργείου Εργασίας προβλέπει ότι μέχρι τον Ιούνιο του 2020 το 34,48% των νέων αιτήσεων συνταξιοδότησης θα εκδίδεται μέσα σε 24 ώρες. Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει, αν θέλει ο μηχανισμός μπορεί να λειτουργήσει. Από τον Ιανουάριο του 2021 πάνω από τις μισές συντάξεις θα εκδίδονται ψηφιακά, ενώ από τον Ιούνιο του ίδιου έτους 9 στις 10 θα βγαίνουν με το πάτημα ενός κουμπιού. Αν τελειώσει η γραφειοκρατία... Μπορεί να γίνει, είναι εφικτό. Ο Ανδρέας Δημήτρουλας έχει υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης και περιμένει να έρθει η σειρά του. Εργαζόταν για 30 χρόνια στο ΙΚΑ και γνωρίζει καλά ότι η ψηφιακή έκδοση των συντάξεων σε 24 ώρες θέλει δουλειά αλλά και αρκετό χρόνο. Όταν πληροφοριακά είναι όλα περασμένα μέσα στο σύστημα. Αυτή τη στιγμή δεν είναι. Εντάξει, γίνεται μία προσπάθεια, απαιτεί χρόνο. Το επιχειρησιακό πλάνο περιλαμβάνει ακόμα την έκδοση ηλεκτρονικών βεβαίωσεων και πιστοποιητικών, την ηλεκτρονική διασύνδεση με τα κέντρα αναπηρίας και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Αν μπορέσουν να την καταπολεμήσουν, θα είναι καλό. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, οι συντάξεις Φεβρουαρίου για τα ταμεία του ΤΕΟΣ ΟΑΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑ θα πληρωθούν στις 24 Ιανουαρίου, ενώ οι συντάξεις του Δημοσίου και των υπόλοιπων φορέων στις 27 του μήνα.